Στο άρθρο «Σοκ για τη διαφθορά και την ατιμορρησία στην Ελλάδα», ο αντιεισαγγελέας εφετών Βασίλης Φλωρίδης περιγράφει την τραγική υπόθεση μιας 32χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών από τη Μυτιλίνη, η οποία πριν από 6 χρόνια έχασε τη ζωή της από μετεγχειρητικές επιπλοκές λόγω της αμέλειας που επέδειξε ο πανεπιστημιακός γιατρός που τη χειρούργησε, ο οποίος μάλιστα πήρε φακελάκι με 5.000 ευρώ. Ο γιατρός λοιπόν ζήτησε από την κοπέλα ένα σεβαστό ποσό για αμοιβή και ένα μικρότερο για τα έξοδα της ιδιωτικής κλινικής. Η κοπέλα είπε ότι δεν είχε τόσα λεφτά. Δεν τρέχει και τίποτα, της λέει ο γιατρός. Θα σε χειρουργήσουν στο νοσοκομείο, οπότε θα αποφύγεις τα έξοδα της κλινικής και θα πληρώσεις μόνο εμένα. Έτσι και έγινε. Ο γιατρός φρόντισε τελικά η ασθενής να μπει σε δημόσιο νοσοκομείο, παρακάμπτοντας τη σειρά άλλων περιστατικών τα οποία ενδεχομένως να ήταν σοβαρά. Όπως επισημαίνει ο αντιεισαγγελέας, η εγχείρηση έγινε, χωρίς όμως ο γιατρός να ενημερώσει, όπως επιβάλλει ο νόμος, την ίδια την ασθενή ή τους συγγενείς της για τη σοβαρότητα της επέμβασης, τις συνήθεις επιπλοκές και την υψηλή θνησιμότητα. Η εγχείρηση τελικά έγινε. Δυστυχώς μετεγχειρητικά παρουσιάστηκε η συνήθις επιπλοκή αυτών των επεμβάσεων. Η ασθενής διαμαρτυρόταν ότι έχει προβλήματα, αλλά η κατάστασή της υποβαθμίστηκε. Δεν αντιμετωπίστηκε άμεσα. Το πιθανότερο είναι ο γιατρός να είχε και άλλες νόμιμες ή παράνομες ασχολίες εκτός νοσοκομείου. Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τιμώρησε τον γιατρό για τον χρηματισμό με αφαίρεση της άδειας για ένα χρόνο και πρόστιμο. Ο γιατρός άσκησε έφεση. Το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο συνεδρίασε ύστερα από 6 χρόνια για να κρίνει την έφεση, αλλά η υπόθεση είχε ήδη παραγραφεί. Όσο για το ποινικό δικαστήριο, τον καταδίκασε σε φυλάκιση 20 μηνών με τριετία. Μόλις πριν από 2 μήνες ψηφίστηκε νέος νόμος που αλλάζει τον τρόπο επιβολής ποινών από τα πειθαρχικά συμβούλια των ιατρικών συλλόγων. Έτσι, γεγονότα όπως αυτό το οποίο περιγράφεται στο ρεπορτάζ δεν θα είχε συμβεί, διότι μέσα από την πρωτόδικη απόφαση θα είχε εκτελεστεί ήδη και κανένας γιατρός όποιου κλάδου και όποιας βαθμίδος δεν θα μπορούσε να ασκήσει την ιατρική μετά από την καταδικαστική απόφαση του πρωτόδικου πειθαρχικού οργάνου. Ο αντιεισαγγελέας εφετών Βασίλης Φλωρίδης στο άρθρο του εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για τα αντανακλαστικά της πολιτείας και της κοινωνίας για να χτυπήσει τη διαφθορά.